Καλησπέρα για από μένα. Αυτό που θα δοκιμάσουμε σήμερα να κάνουμε σχετικά σύντομα είναι να παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία μιας μελέτης που έχουμε κάνει στη Νέα Υόρκη με συνεργάτες μου αναφορικά με το τι έφταιξε και έφτασε η ελληνική αμυντική βιομηχανία στο σημείο το σημερινό, τι γινόταν την ίδια περίοδο στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, γιατί όλα αυτά που τα τελευταία 4-5 χρόνια προσπαθούμε να κάνουμε και δεν αποφασίζουμε, δηλαδή ήταν αδιάρθρωση επί της ουσίας, στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία λαμβάνει η χώρα τα τελευταία 20 χρόνια. Κάποια συμπεράσματα, μια ματιά της κατάστασης σήμερα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, ποια είναι η επόμενη μέρα, και να δούμε κάποια παραδείγματα ότι κατά τη γνώμη μας το restructuring έχει ξεκινήσει και απλά πρέπει να επιταχυνθεί. Λοιπόν, θα ξεκινήσω ουσιαστικά αναφέροντας τις διάφορες κατηγοριοποιήσεις στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας αναφορικά με το είδος εμπλοκής της κάθε εταιρείας αυτό. Αποτελούνται λοιπόν από τους prime contractors, είναι ουσιαστικά οι κατασκευαστές παραγωγή που σχεδιάζουν τα τελικά προϊόντα, όπως είναι αυτά τα αεροσκάφη, πλοία και οτιδήποτε άλλο, και οι οποίοι ουσιαστικά κάνουν, συμβάλλονται απευθείας με τα διάφορα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας των χωρών. Στο δεύτερο σειρά είναι οι Tier 1 contractors, οι οποίοι είναι διάφοροι εξειδικευμένοι παραγωγοί αμυντικού υλικού, και οι οποίοι το σημαντικό είναι να κρατήσουμε εδώ στο μυαλό μας είναι ότι ουσιαστικά αποτελούν και risk-sharing partners των prime contractors. Επίσης είναι οι tier second contractors, οι οποίοι είναι πάλι εξειδικευμένοι παραγωγή ειδικών υποσυγκροτημάτων και εξειδικευμένων υπηρεσιών. Εδώ αξίζει να παρατηρήσουμε ότι δραστηριοποιούνται, υπάρχει μια πολυπληθής, υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων παγκοσμίως και κυρίως το σημαντικότερο πολλές από αυτές είναι θυγατρικές των μεγαλύτερων παιχτών. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι πολλές από αυτές τις εταιρείες δραστηριοποιούνται με dual use goods και services, και αυτό γιατί για να μπορέσουν να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους. Και υπάρχουν και οι tier third contractors, περίπου είναι το ίδιο με το προηγούμενο, αλλά εδώ ουσιαστικά είναι suppliers πρώτων υλών και εξειδικευμένων γενικών υπηρεσιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτά φυσικά δεν τα αναφέραμε για να δείξουμε τη γνώση βιβλιογραφίας, αλλά για να δούμε κάποιες λέξεις κλειδιά που αφορούν την επιτυχία ουσιαστικά στον κλάδο δραστηριοποίησης παγκοσμίως. Αυτό είναι πρέπει να είσαι prime contractor, να έχεις δηλαδή δικό σου προϊόν, ή πρέπει να έχεις τα κεφάλαια που απαιτούνται για να είσαι risk sharing partner και να μπορείς μέσα από την καινοτομία να συμμετέχεις ουσιαστικά στην αλυσίδα την εφοδιαστική. Και αν είσαι μικρομεσαία επιχείρηση, τότε αν δεν είσαι θυγατρική της μεγάλων αμυντικών εταιριών, πρέπει να μπορείς να σχεδιάζεις ουσιαστικά προϊόντα και υπηρεσίες διτής χρήσης για να επιβιώνεις την κρίση. Όλα αυτά τα κρατάμε στο μυαλό μας για να δούμε τελικά η εγχώρια ελληνική αμυντική βιομηχανία πόσα από αυτά έχει επιτύχει μετά από 25 και 30 έτη ανάλωσης τεραστίων πόρων. Ξεκινάω λίγο γιατί όλο αυτό που συμβαίνει, που ζούμε τα τελευταία 5 χρόνια, φυσικά δεν ξεκίνησε πριν 5 χρόνια, ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια. Χρονιά κλειδί είναι ουσιαστικά περίπου το 91. Από τη διεθνή βιβλιογραφία είναι το επίσημο τέλος του ψυχρού πολέμου, λίγα χρόνια μετά την πτώση του Βερολίνου. Επί της ουσίας για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, το 1993 ήταν η χρονιά που κατάλαβαν όλη η Ήπειρος ότι επειδή ουσιαστικά θα μειώνονταν οι δαπάνες, προχώρησαν σε μειώσεις μέχρι το 2003, όπως θα δούμε και σε κάποιους σχετικούς πίνακες, μέχρι και 65% του προσωπικού τους, στέλνοντάς ουσιαστικά σε άλλους κλάδους. Επίσης, ξεκίνησαν και άλλαζαν ιδιοκτησία, δηλαδή συμμετείχαν και ιδιωτικά κεφάλαια στα επενδυτικά σχήματα και δεν ήταν μόνο κρατικές οι εταιρείες. Και επίσης, ένα μεγάλο που θα δούμε στη συνέχεια κομμάτι αφορούσαν οι ενοποιήσεις, τα mergers and acquisitions. Βέβαια, δεν εκλείπουν ούτε τα κίνητρα ούτε ο προστατευτισμός. Αυτό που εκλείπει πλέον από την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και την αμερικάνικη είναι να υποστηρίζονται μοντέλα τα οποία το μόνο που τελικά κάνουν είναι να παράγουν χρέη και να τα συντηρούν. Τα τελευταία 20 χρόνια, θα δούμε και στους πίνακες, ότι η Ελλάδα ήταν ο Σολωμός στο ποτάμι της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας. Βλέπουμε εδώ με μια σύντομη το 1993-2003, με μια πολύ γρήγορη ματιά, βλέπουμε ότι ενώ το προσωπικό αναδιάρθρωνονταν ουσιαστικά οι Ευρωπαϊκές Αμυντικές Βιομηχανίες και μειώνονταν το προσωπικό σε πολύ μεγάλο βαθμό πηγαίνοντας σε άλλους κλάδους, η Ελλάδα για 10 χρόνια έχει σταθερό 15.000 άτομο προσωπικό εμπλεκόμενο στον κλάδο.
αντίστοιχες χώρες του ίδιου μεγέθους με την Ελλάδα, όπως η Πορτογαλία. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε ότι έχει, αυτό το 2003 έχει 5.000 εργατικό προσωπικό και η Πορτογαλία από αυτή τη στιγμή έχει εταιρείες στον κλάδο που πραγματικά διακρίνονται παγκοσμίως. Όλα αυτά γίνονταν τα χρόνια που η Ελλάδα, παρόλο που δαπανούσε τεράστια ποσά και καλά έκανε λόγω της γεωπολιτικής της θέσης, παρόλο που τα offset ήταν στο πικ τους και οι εγχώριες συμπαραγωγές ήταν στο πικ, η Ελλάδα ήταν μια αμυγός εισαγωγέας, ένας αμυγός εισαγωγέας αμυντικού εξοπλισμού. Εδώ βλέπουμε ουσιαστικά το ποσοστό του ΑΕΠ. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι να δούμε ότι στην ευρωπαϊκή τελικά αμυντική βιομηχανία είναι αυτό που ονομάζουμε το προϊόντα δίτης χρήσης. Το προσωπικό, περίπου 50-50, σε άλλες περιπτώσεις 45-55, απασχολούνταν και σε άλλες, εκμεταλλεύονταν ουσιαστικά την τεχνογνωσία από τους αμυντικούς εξοπλισμούς, από τις αμυντικές τεχνολογίες, εφαρμόζοντας και σε εμπορικές εφαρμογές για να μπορεί να επιβιώνει. Και εδώ βλέπουμε ουσιαστικά λίγο την πίτα εκείνη τη χρονιά της παγκόσμιας, δυτικό κόσμο των παραγωγών και κατασκευαστών αμυντικού υλικού. Εδώ θα δούμε επί της ουσίας ότι στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες δεν βλέπουμε καμία κρατική. Και επίσης εκείνα τα χρόνια που ουσιαστικά γίναν πολλές συμπαραγωγές λόγω της πώλησης, λόγω της αγοράς από τις ελληνικές κυβερνήσεις αμυντικού εξοπλισμού, δεν ξέρω πόσες τελικά αυτή τη στιγμή τέτοιες συμπαραγωγές συνεχίσανε και δεν σταματήσανε με την πάυση και ολοκλήρωση των προμηθειών. Αυτό λέει πολλά για το ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα που θα μπορούσε να έχει συγκριτήσει η εγχώρια βιομηχανία. Άρα, ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, αλλά και στην αμερικάνικη τα τελευταία 20 χρόνια, έγινε η αναδιοργάνωση. Έγινε ουσιαστικά, επικεντρωθήκαν σε συμπαραγωγές, στην καινοτομία, επενδύσεις στο R&D. Και ουσιαστικά τι κάνουν, πετύχαν να αξιοποιήσουν την αξιοποίηση των αμυντικών δαπανών και τη μετατροπή τους σε αμυντικές επενδύσεις και ανέπτυξαν φυσικά προϊόντα δυτής χρήσης καθώς και υπηρεσίες. Στην Ελλάδα υπήρχε παντελής έλλειψη τέτοιας αναδιοργάνωσης. Όπου έγινε, δεν έγινε με τη λογική της στρατηγικής, έγινε με τη λογική το να δώσουμε την ύφη και να της δώσουμε μια πρίκα. Και φυσικά ο γάμος κατέληγε σε πρικοθύρα που έπαιρνε την πρίκα και έφευγε και άφηνε την ύφη πίσω. Τι έφταξε βασικά, οι δύο βασικοί λόγοι, υπάρχουν πολλοί λόγοι, τόσο στις κρατικές όσο και στις ιδιωτικές αμυντικές βιομηχανίες, που οδηγηθήκαμε σε αυτό το ολοκαύτωμα, αλλά προσπαθούσαμε να βρούμε την πηγή, γιατί συνήθως υπάρχει μια πηγή που από εκεί επηρεάζονται αξίες, αρχές και μετά όλα τα άλλα είναι αριθμοί τα οποία θα ακολουθήσουν. Στις κρατικές αμυντικές βιομηχανίες υπήρχε ένα μοντέλο απαρχιωμένο διοίκησης. Και στις ιδιωτικές, ένα δυνητικά εργαλείο, τα offset, τελικά από εργαλείο μετατρέπηκε σε ένα, δυστυχώς, σε μια καταστροφή κουλτούρας και επιχειρηματικού δαιμονίου, στερώντας ουσιαστικά τους Έλληνες επιχειρηματίες που είναι πιο ευρηματικοί και πιο επιτυχημένοι όταν εκτός Ελλάδας, από το να διεκδικήσουν περισσότερα συμβόλαια στο εξωτερικό και επαναπαυόμενοι σε αυτά μπορούσαν να βρούνε στο Πεντάγωνο. Τα τελευταία λοιπόν 15 χρόνια, στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική, μέσα από τις διάφορες συγχωνεύσεις, από διαδικασίες ετών και μέσα από την ένωση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, προέκυψαν οι κολοσσοί, δεν προέκυψαν τυχαία, όπως είναι η AD&S, η Thales, ενώ στην Αμερικάνικη αγορά, η Northrop Grumman και η Lockheed Martin είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της διαδικασίας. Δεν θα μείνω πολύ εδώ, απλά δείχνω ενδεικτικά όλες αυτές τις συγχωνεύσεις και να δούμε πόσα χρόνια κρατήσαν για να καταλάβουμε ότι ό,τι κάνουμε τώρα θα το βρούμε μπροστά μας τα επόμενα 20 χρόνια. Και όλα αυτά που ζούμε τώρα είναι επειδή τα προηγούμενα 20 χρόνια απλά κοιτάζαμε. Αναφορικά με τον αεροπορικό κλάδο και συγκεκριμένα, ουσιαστικά η αναζήτηση των αναζητικών στοιχείων δείχνει ότι σε 100 μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, οι 89 είναι ιδιωτικές ή συγμένες σε χρηματιστήρια, μόνο οι 8 συνεχίζουν και είναι κρατικές, από τις 100 μεγαλύτερες. Υπάρχει πολύ μεγάλη είσοδο στο private equity, στο μητρικό κεφάλαιο και ανεξάρτητα κομματικής ή ιδεολογικής τοποθέτησης του καθενός, θα δούμε από την κομμουνιστική Κίνα μέχρι το βραζιλιάνικο μοντέλο και το ουσιαστικό μοντέλο, παντού υπάρχουν ουσιαστικά εταιρείες που λειτουργούν με ιδιωτικονομικά κριτήρια, όπως είναι η Embraer που είναι εισηγμένη σε χρηματιστήρια. Οι 4 βασικοί λόγοι που επηρεάζουν ή δεν επηρεάζουν
το να μπορέσουν να προχωρήσουν ουσιαστικά εξαγορές και συγχωνεύσεις είναι πρώτα απ' όλα λόγω του κλάδου και της ιδιαιτερότητας, είναι αν οι κυβερνήσεις το θέλουν. Αν δεν το θέλουν οι κυβερνήσεις, δεν προχωράει τίποτα. Επίσης υπάρχει ένα trend να επενδύονται σε νέους κλάδους, όπως είναι το outsourcing. Και εδώ το outsourcing, θα ήθελα να πω τα τελευταία 15 χρόνια, τελευταία δύο έχω φύγει και στην Αμερική, τα τελευταία 15 χρόνια που ήμουν μόνιμα στην Ελλάδα, το outsourcing ήταν κάτι σαν το μήλο που δεν έπρεπε να δαγκώσει κανένας, όταν ήταν σαν αντιπολίτευση. Γιατί με το που γίνονταν κυβερνήσεις, το δαγκώναν κανονικότατα, γιατί το outsourcing είναι ένα τρομερό εργαλείο, το οποίο, πάνω στο οποίο βασίστηκε και η ανάπτυξη και η ηγεσία, ειδικά των Αμερικάνικων εταιριών, παγκοσμίως. Τώρα, ένας άλλος λόγος που επιταχύνει εξαγορές και συγχωνεύσεις και επενδύσεις είναι ότι μη Αμερικάνικες και μη Ευρωπαϊκές βιομηχανίες θέλουν να διεισδύσουν στην Ευρωπαϊκή ή Αμερικάνικη αγορά αντίστοιχα, οπότε χρησιμοποιούν ως όχημα, ως δύριο υπό τις εξαγορές. Εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, καθώς η χώρα συμμετέχει και είναι σύμμαχος σε διάφορες οργανώσεις παγκοσμίως, όπως είναι το ΝΑΤΟ, και μας πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όποιος παίζει με τη φωτιά, καμιά φορά μπορεί να καεί. Και τελευταία, υπάρχουν τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία εφόσον βρούνε ικανοποιητικές επενδύσεις που πληρούν αυτά που θέλουν να δουν και φυσικά να, με σκοπό αυτό το κατανόμαστο το κέρδος, επενδύουν. Λοιπόν, τα τελευταία 25 χρόνια, απλά μαθηματικά, για κάθε ένα δολάριο που επενδύονταν στην άμυνα της Ελλάδας, δημιουργούνταν άλλο ένα δολάριο χρέος. Έγιναν περίπου 40 δισεκατομμύρια επενδύσεις. Στην κρατική αμυντική βιομηχανία, περίπου 7 δισεκατομμύρια μέσω όφησης και συμπαραγωγών κατευθυνθήκαν και άλλα 7 δισεκατομμύρια σωρευμένα χρέη σε όλο τον κλάδο. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτά τα 7 δισεκατομμύρια τα οποία τα τελευταία 25 χρόνια χρέη δημιουργηθήκαν, για να καταλάβουμε απλά μαθηματικά, γιατί ζούμε στην εποχή των ισοδυνάμων, θα αντιστοιχούσαν με τα επόμενα 15 χρόνια αύξηση 1.000 δολαρίων σε όλους τους συνταξιούχους του δημοσίου τομέα. Τώρα, στον κλάδο τι υπάρχει, αν εξαιρέσουμε τα WIPS και όλα τα εργαλεία τα ωραία που δίνουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για να μορφύνουν τους συλλογισμούς μας, και τη δυσκολία βέβαια να βρούμε ακριβή στοιχεία, δεν βλέπουμε ότι είναι πάνω από 200 εκατομμύρια ο κλάδος. Από αυτές οι εξαγωγές, εάν δούμε εξαγωγές που δεν σχετίζονται με κανένα τρόπο, είναι ουρά ή είναι εξελισσόμενα offset, είναι περίπου 50 εκατομμύρια. Και αν σκεφτούμε ότι το 95% περίπου των επιχειρήσεων, έμεσα ή άμεσα, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, έμεσα ή άμεσα, υποστηριχθήκανε μέχρι και χτιστήκανε πάνω σε offset, δηλαδή με χρήματα Έλληνα φορολογούμενου, ενώ οι κρατικές αμυγώς με χρήματα φορολογούμενο και offsets, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ χαμηλό τελικά αποτύπωμα διεθνού συγκροτικού πλεονεκτήματος και φυσικά δεν υπάρχει επιστροφή της επένδυσης για τον Έλληνα φορολογούμενο. Τι υπάρχει εκεί έξω? Υπάρχουν ακόμα κάποιες υποδομές, αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι όλες state of the art, υπάρχουν κάποια state of the art συγκεκριμένα πράγματα. Για να μπορέσεις να κυνηγήσεις διεθνή συμβόλαια, πρέπει να γίνουν περαιτέρω επενδύσεις και αναβαθμίσεις, αυτοματισμοί για να πέσει το κόστος. Και επίσης, λόγω του brain drain, λόγω της οικονομικής κατάστασης, λόγω των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, λόγω χιλίων δύο πραγμάτων, έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ προσωπικό, έχει μείνει πολύ λίγο προσωπικό εξειδικευμένο και του οποίου η τεχνογνωσία, αν δεν γίνει κάτι άμεσα, θα φύγει και αυτή και θα χαθεί. Άρα το μόνο που μένει σίγουρα και έξω είναι το brain drain. Ποιες είναι οι προκλήσεις λοιπόν? Σε αναφορικά με το εξωτερικό περιβάλλον, οι προκλήσεις είναι καταρχήν ότι ο ανταγωνισμός έχει αλλάξει δραματικά. Πριν 35-40 χρόνια που ιδρύονταν η ελληνική αεροπορική βιομηχανία, η τουρκική αεροπορική βιομηχανία ήταν, θα λέγε κάποιος, σε προνηπιακό στάδιο. Αυτή τη στιγμή η αεροπορική βιομηχανία της Τουρκίας, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και 10 και 15 φορές μεγαλύτερη από τη δική μας, δυστυχώς. Ενώ και άλλες βαλκανικές χώρες λειτουργούν πολύ επιθετικά. Θα πέσει το budget, είναι βέβαιο. Το defense budget βρίσκονται όλα σε πτώση και θα συνεχίσουν να πέφτουν. Τα security budget μπορεί να ανέβουν. Επίσης, υπάρχουν οι θεσμοί. Οι θεσμοί, οι οποίοι είναι εδώ και θα παραμείνουν, λόγω της αδυναμίας της χώρας μας να μπορεί να δανείζεται ελεύθερα, πιέζουν στην κατεύθυνση των μηδενικών ελλειμμάτων συλλογισμούς και επίσης στην είσοδο ιδιωτικών κεφαλαίων στις αμυντικές βιομηχανίες, ειδικά τις κρατικές. Και εφόσον δεν συμβεί αυτό, προτείνουν, και αυτό είναι η θέση τους, τη συρρήκνωση αυτών σε στρατιωτικά εργοστάσια. Ένα μεγάλο θέμα είναι επίσης το brain drain, όπως είπαμε, και φυσικά η εισαγωγή αμυντικού εξοπλισμού, οι οποίοι πιέζουν στην κατεύθυνση των αυξήσεων της πωλήσης τους και καλά κάνουν την πλευρά τους. Σε σχέση με την εσωτερική αγορά, αυτό που ονομάζουμε skills and age parameter structures, άπτε στα ελληνικά, δηλαδή επί της ουσίας ο ρυθμός εισαγωγής νέων εργαζομένων στον κλάδο
είναι πολύ μικρότερος από αυτόν που αποχωρούν. Άρα η τεχνογνωσία χάνεται. Επίσης, υπάρχει πολύ μεγάλο έλλειμμα μοντέλου και φυσικά πλαισίου για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν τα assets που μπορούν να αξιοποιηθούν. Υπάρχει παντελής έλλειψη, ή τουλάχιστον εγώ την αγνοώ, κυβερνητική στρατηγική σε σχέση με την αξιοποίηση των αμυντικών εγκαταστάσεων, δηλαδή εγκαταστάσεων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε υπολειτουργία. Επίσης, δεν υπάρχει φιλοσοφία και στον ιδιωτικό τομέα φυσικά συγκέντρωσης ενώσεων, συγχωνεύσεων, προκειμένου να πάμε στη λογική, επειδή είμαστε μια πολύ μικρή αγορά, κάποιων εθνικών πρωταθλητών. Η εξωστρέφεια δεν υπάρχει. Πολλές φορές υπάρχει και έλλειψη διαφάνειας, όλα αυτά τα είπαν όλοι οι προαλήσαντες, και φυσικά δεν υπάρχει κουλτούρα. Αν και πριν λίγη ώρα ήταν πολύ ευχάριστη η έκπληξη ομιλία του Υπουργού, τελικά φαίνεται ότι αρχίζει για να αναπτύσσεται κουλτούρα προσέλκυσης με πλουραλισμό κιόλας επενδυτών στον κλάδο. Είτε αφορά επενδυτές από το εξωτερικό, είτε από το επενδυτές από το εσωτερικό. Αυτό δεν έχει καμία διαφορά. Λοιπόν, εμείς λέμε λοιπόν ότι ουσιαστικά ένα διάθεση ξεκίνησε με κάποιες επιτυχημένες συνεργασίες που είμαστε περήφανοι, γιατί τις κάναμε με τη μεγαλύτερη αμυντική βιομηχανία της χώρας. Και επειδή είμαι και αεροναυπηγός, έχω ιδιαίτερο δέσιμο με το αεροπλάνο, το ξέρει και ο πρόεδρος, που είναι και παλιός συνάδελφος. Λοιπόν, μέσα από αυτές τις συνεργασίες που κάναμε, είτε αυτή αφορούσε τη συντήρηση πυροσβεστικών αεροσκαφών, είτε συμπαραγωγών, ουσιαστικά λέμε ότι το restructuring ξεκίνησε με κάποιες πολύ πετυχημένες συνεργασίες, στην οποία η ΕΑΒ έφερε την τεχνογνωσία ετών, έφερε τις υποδομές της, έφερε αυτά που είχε. Μια ιδιωτική εταιρεία έφερε ιδιωτικά κεφάλαια που απαιτούνταν λόγω της κρίσης, έφερε ευελιξία και έφερε και νέους εργαζόμενους, οι οποίοι εκπαιδεύονται, και όλο αυτό εκτείναξε την παραγωγικότητα, μείωσε τους χρόνους και τελικά στο τέλος της ημέρας πετύχαμε αυτό που πρέπει σαν χώρα, να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Πολλά βέβαια μπορούν να πρέπει να γίνουν ακόμα και τα προβλήματα, τα θέματα μάλλον που αντιμετωπίσαν είναι πολλά. Τα ξέρουμε. Υπάρχει έλλειμμα δυστυχώς και νομοθεσίας και διαδικασιών. Υπάρχει γραφειοκρατία. Καθημερινά δίνουμε αγώνα να μπορέσουμε να λύσουμε γραφειοκρατικά θέματα τα οποία προκύπτουν. Το ζούμε μαζί με τη διοίκηση ΣΕΑΒ. Αλλά ουσιαστικά το αποτέλεσμα δικαιώνει τον αγώνα. Γενικά, αυτό πρέπει να γίνει, όπως είπαμε και πριν, πρέπει να υπάρχει καθαρή κυβερνητική στρατηγική. Οι κυβερνήσεις, οι διοικήσεις των κρατικών εταιριών για να μπορέσουν να βοηθηθούν, πρέπει να έχουν ξεκάθαρη στρατηγική από πάνω και όχι να χρειάζεται να τη μαντεύουν. Είναι φυσικό, βέβαια, ότι κάθε αλλαγή έχει αντίσταση στην αλλαγή και αυτό διαχειριζόμαστε συνέχεια και πρέπει ουσιαστικά όλα να γίνονται με αντικειμενικότητα. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Και να μπορούμε να κατανοούμε πλέον ότι ο ισολογισμός δεν είναι κάτι το οποίο όποιος το αναφέρει κάνει ένα πατριωτικό αδίκημα. Δυστυχώς ή ευτυχώς κινούμαστε στην ελεύθερη αγορά και πρέπει να προσέχουμε ότι όλα αυτά που κάνουμε πρέπει να είναι κερδοφόρα για να μην επιβαρύνουν το συμπολίτη μας. Λοιπόν, και τέλος, οι υπουργοί θα πρέπει να μάθουν να παίρνουν αποφάσεις με δεδομένα και πάνω σε σωστή πληροφόρηση και όχι με non-papers. Αν λοιπόν τόσο ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα όσο και ο κρατικός ακολουθήσουν τα απλά βήματα που κάνανε τα 20 τελευταία χρόνια οι υπόλοιπες αμυντικές βιομηχανίες στην Ευρώπη και στην Αμερική, δηλαδή επιτέλους συνεργαστούμε, επιτέλους βρούμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν, μπορέσουμε έτσι να αξιοποιήσουμε τις υποδομές, μπορούμε να βλέπουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα μπορέσουμε αντί τα επόμενα 30 χρόνια να κληροδοτήσουμε άλλα 7 δις χρέη, σε όσους θα είναι εκείνη την ώρα εδώ και θα κάνουν τις ίδιες κουβέντες, να κληροδοτήσουμε 7 δις κέρδη. Τότε θα μπορέσουμε να βρούμε και τα ισοδύναμα που θα σταματήσει επιτέλους η Ελλάδα να μειώνει τους μισθούς, να μειώνει τις συντάξεις και μέσα από κερδοφόρες δράσεις θα μπορέσει να αναδιανύμει τον παραγόμενο πλούτο και όχι τον υφιστάμενο. Όλα τα προηγούμενα τα λέμε και τα είπα ως εκπροσωπώντας ουσιαστικά ένα επενδυτικό οργανισμό. Σκοπός μας δεν είναι να γινόμαστε ευχάριστοι αλλά χρήσιμοι. Εάν οι ελληνικές κυβερνήσεις πιστεύουν ότι και όλοι οι εμπλεκόμενοι, ότι όλα καλά πάνε και εμείς μαζί τους είμαστε, όλα καλά πάνε. Αν πάλι πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξουν, εμείς θα είμαστε εκεί, αρρωγοί, έτοιμοι να ακούσουμε και να βοηθήσουμε. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει με πρώτη την κυβέρνηση και ξεκινώντας από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να συντονίσει, καθώς υπάρχουν 2 και 3 διαφορετικά υπουργεία τα οποία έχουν συναρμοδιότητες και τότε μόνο θα μπορούμε να λέμε ότι πραγματικά γίνονται βήματα στο Ελλάδα τα επόμενα 10 χρόνια να ξαναγίνει μια βιομηχανική παραγωγική χώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.